Γεια σας, είμαι η Ανίτα και σήμερα θα ξεκινήσουμε μια σειρά από βίντεο για το όμορφο χαλάκι μας το οποίο σας έχω υποσχεθεί. Θα ξεκινήσουμε δείχνοντας τι νήμα θα χρησιμοποιήσουμε. Το νήμα μας λέει 12 μέχρι 20 βελονάκι. Εγώ σας προτείνω 10 με 12 για να μην γίνει πολύ τρυπητή η πλέξη και να είναι πιο σταθερό. Τώρα εξαρτάται και από το πώς θέλετε εσείς να είναι η πλέξη. Ξεκινάμε την πρώτη σειρά με το χαλάκι μας και έχουμε το μακραμέ, το οποίο είναι 12 μέχρι 20 βελονάκι, 250 γραμμάρια, 50 μέτρα, 100% βαμβάκι. Ας ξεκινήσουμε την πρώτη σειρά. Σε κάθε σειρά θα ξηγάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την πρώτη σειρά μας, στην οποία έχουμε να κάνουμε μαγικό κύκλο. 4 αλυσίδες, διπλό ποδαράκι, 2 αλυσίδες, 2 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 2 ποδαράκια, διπλά συνέχεια και συνολικά έχουμε 8 γκρουπ. Ας ξεκινήσουμε την πρώτη σειρά. Βελονάκι νούμερο 12. Πλέκουμε μαγικό κύκλο όπως είπαμε. Και κάνουμε 2-4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4 αλυσίδες. Μετά θα κάνουμε διπλό ποδαράκι, 2 κλωστές δηλαδή, μέσα εδώ στην πρώτη μας θηλιά, που είναι ο μαγικό μας κύκλος και στο ίδιο σημείο θα μπαίνουμε συνέχεια. Όταν είναι διπλό το ποδαράκι μας, βγαίνοντας, ενώ στο κανονικό ποδαράκι βγαίνουμε 2 φορές, εδώ θα βγούμε 3. Πολύ σημαντικό είναι να χαλαρές κλωστές σας. 1 φορά, 2, 3. Συνεχίζουμε 2 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2. Πλέκουμε διπλό ποδαράκι πάλι. Παίρνουμε 2 κλωστές πάνω στο βελονάκι μας, στο ίδιο σημείο που μπήκαμε και πριν. Χαλαρά, 1, 2, 3, ξανά διπλό ποδαράκι, 2 κλωστές πάνω στο βελονάκι μας, στο ίδιο σημείο, μία, δύο, τρεις. Συνεχίζουμε όλη τη σειρά μας με αυτόν τον τρόπο. Θα κάνουμε δηλαδή 2 αλυσίδες, 2 διπλά ποδαράκια, 2 αλυσίδες, 2 διπλά ποδαράκια, μέχρι να δημιουργήσουμε 8 γκρουπ. Τελειώνουμε τη σειρά μας, τη νούμερο 1, κάνοντας 2 αλυσίδες στον αέρα και βουβό δεξιά από το πρώτο μας ποδαράκι. Παίρνουμε και το βγάζουμε απευθείας εδώ. Έχουμε τελειώσει την πρώτη μας σειρά. Όπως είπαμε, κάναμε 8 γκρουπ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 γκρουπ από 2 ποδαράκια, εκτός από την αρχική αλυσίδα και το πρώτο ποδαράκι που θεωρείται ένα γκρουπ. Στη δεύτερη σειρά ξεκινάμε με μία αλυσίδα, ένα άριχτο που πιάνουμε από πίσω στο ποδαράκι της προηγούμενης σειράς, 3 αλυσίδες στον αέρα, 2 άριχτα, ένα σε κάθε ποδαράκι που πιάνουμε από πίσω, 3 αλυσίδες στον αέρα και συνεχίζουμε αυτόν τον τρόπο. Ας ξεκινήσουμε. Μία αλυσίδα στον αέρα, το ποδράκι που έχουμε εδώ, το πιάνουμε από πίσω, έτσι, και κάνουμε άριχτο από πίσω. Μετά, 3 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3 αλυσίδες, και πιάνουμε το ποδράκι μας γύρω-γύρω, παίρνουμε κλωστή και πλέκουμε το άριχτό μας από πίσω. Το επόμενο ποδράκι μας. Το πηγαίνουμε κυκλικά, έτσι, και γύρω-γύρω. 3 αλυσίδες στον αέρα και συνεχίζουμε στα επόμενα ποδράκια μας. Σε κάθε 2 ποδράκια που έχουμε, στο κάθε ποδράκι πιάνουμε πίσω άριχτο, έτσι, γυρίζουμε. Και μετά κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα αφού κάνουμε και τα 2 ποδαράκια. Τελειώνουμε τη σειρά μας με 3 αλυσίδες στον αέρα
και κάνουμε βουβό δεξιά από το πρώτο μας άριχτο. Εδώ. Και τελειώσαμε τη σειρά νούμερο 2. Σειρά νούμερο 3. Ξεκινάμε μία αλυσίδα στον αέρα, ένα άριχτο πάνω στο άριχτο το πρώτο που έχουμε, ένα άριχτο μέσα στο κενό. 14 αλυσίδες στον αέρα, ένα άριχτο μέσα στο κενό, ένα άριχτο σε κάθε ένα από τα άριχτα της προηγούμενης σειράς μας, ένα άριχτο μέσα στο κενό, 14 αλυσίδες στον αέρα. Και επαναλαμβάνουμε. Και θα δούμε λίγο και στο τελείωμα, έχει λίγο διαφορετικό τελείωμα από τα άλλα. Ξεκινάμε λοιπόν με μία αλυσίδα στον αέρα, ένα άριχτο στο ίδιο σημείο, ένα άριχτο μέσα στο κενό από τις 3 αλυσίδες, 14 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Λοιπόν, ένα άριχτο μέσα στο ίδιο κενό που κάναμε το προηγούμενο άριχτό μας. Εδώ. Και έχουμε ένα άριχτο στο ένα άριχτο, ένα στο επόμενο και ένα άριχτο στο επόμενο κενό. Συνολικά έχουμε συνεχόμενα 4 άριχτα μετά τις 14 αλυσίδες. Και επίσης θέλω να σας πω κάτι που διαπίστωσα. Προσπάθησα να κάνω το βίντεο και ξεκίνησα και με αυτό ίσως σας είχα πει με 10 νούμερο βελονάκι. Και τελικά πόσο δίκιο έχουν που γράφουν στις οδηγίες και μας λένε με 12 νούμερο βελονάκι. Δουλεύετε πάρα πολύ εύκολα με το 12, με το 10 νούμερο μπερδεύτηκα πάρα πολύ. Έχω ξυλώσει πάρα πολύ για να μπορέσω να σας βγάλω το σχέδιο. Γι' αυτό να ακολουθείτε τις οδηγίες των ημάτων. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Και μπορώ να πω ότι τις πριν το συγκεκριμένο βλουνάκι είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσες μπορείτε πάρτε το. Άριχτο μέσα στο ίδιο σημείο με τις 3 αλυσίδες, σε κάθε ένα από τα 2 επόμενα άριχτα από ένα άριχτο και ένα άριχτο στο επόμενο κενό που έχουμε τις 3 αλυσίδες. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Αφού κάνουμε τα 4 άριχτα, μετά κάνουμε 14 αλυσίδες στον αέρα και συνολικά θα μας βγουν 8 κομμάτια που θα έχουν 14 αλυσίδες, εκτός το τελευταίο που θα έχουμε μια παραλλαγή και θα σας την εξηγήσω. Λοιπόν, στο τέλος της σειράς αυτής θα κάνετε 7 αλυσίδες, okay, και ένα πενταπλό ποδαράκι. 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες και πηγαίνουμε κάτω εδώ στη βάση, στο πρώτο μας άριχτο, στην πρώτη μας αλυσίδα μάλλον, συγγνώμη, και ξεκινάμε. Τώρα, εδώ θα πάμε λίγο σιγά σιγά, γιατί δυστυχώς αυτά τα βελουνάκια τα μεγάλα της πριμ δεν έχουν πολύ κενό εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 φορές, εντάξει. Λοιπόν, και ας δούμε την επόμενη σειρά μας. Είμαστε στην τέταρτη σειρά και έχουμε μείνει σε αυτό το σημείο. Και τώρα ξεκινάμε με 3 αλυσίδες, 4 ποδαράκια κανονικά μέσα στο κενό από τις αλυσίδες μας, ένα μισό ποδαράκι, 4 άριχτα. Πάμε στο επόμενο σημείο αυτό που είχαμε τις 14 αλυσίδες και κάνουμε 4 άριχτα, ένα μισό ποδαράκι, 9 ποδαράκια κανονικά, ένα μισό ποδαράκι, 4 άριχτα. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όπως είμαστε εδώ, κάνουμε 3 αλυσίδες, 1, 2, 3 αλυσίδες, και κάνουμε 4 ποδαράκια, συγγνώμη, παίρνουμε κλωστή στο κενό εδώ μέσα και κάνουμε 4 ποδαράκια. 1 ποδαράκι. Δεν έχω συνηθίσει με τόσο μεγάλο βελονάκι, θα με συγχωρέσετε. 2. 3. Ένα μισό, παίρνουμε κλωστή, βουτάμε,
βγαίνουμε, παίρνουμε κλωστή και περνάμε από όλα και 4 άριχτα, δεν παίρνω κλωστή, συγγνώμη, 1, 2, 3, 4 άριχτα. Και τώρα πάμε στο απέναντι κενό, το πρώτο αυτό που είχαμε κάνει 14 αλυσίδες και ξεκινάμε. 4 άριχτα, ένα μισό ποδαράκι, κάνουμε 1, 2, 3, 4 άριχτα, τραβάμε λίγο προς τα κάτω, ένα μισό ποδαράκι, παίρνουμε κλωστή, βουτάμε, παίρνουμε κλωστή, περνάμε από όλα και τώρα κάνουμε 9 ποδαράκια. Ένα, όσο μπορείτε χαλαρά, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, συγγνώμη, πέντε, έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4, ένα μισό, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ένα μισό ποδαράκι, παίρνουμε και περνάμε από όλα και 4 άριχτα, στο ίδιο σημείο όλα αυτά, 1, 2, 3, 4. Και τώρα θα συνεχίσουμε κάνοντας και στο υπόλοιπο σημείο εδώ, στο επόμενο κενό μας δηλαδή, 4 άριχτα, ένα μισό ποδαράκι, 9 ποδαράκια, μισό και πάλι 4 άριχτα. Τελειώνουμε τη σειρά μας με 4 άριχτα εδώ. 1, 2, 3, 4 άριχτα, ένα μισό ποδαράκι και 5 ποδαράκια κανονικά. Τραβάμε λίγο προς τα κάτω τις θηλιές μας. Ξεκινάμε τα 5 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5 ποδαράκια και βουβώ εδώ στο πρώτο ποδαράκι μας δεξιά. Και τελειώσαμε και αυτή τη σειρά μας. Εδώ. Πάμε στη σειρά νούμερο 5. Ξεκινάμε με 4 αλυσίδες στον αέρα, ένα ποδαράκι από μπροστά, μία αλυσίδα στον αέρα, ένα ποδαράκι από μπροστά, μία αλυσίδα στον αέρα, ένα ποδαράκι από μπροστά. Το 4ο ποδαράκι θα το κλείσουμε με το πρώτο από την απέναντι πλευρά. Θα
Θα τα εξηγήσω. Πάμε βήμα-βήμα μαζί. Λοιπόν, ξεκινάμε με 4 αλυσίδες στον αέρα. 1, 2, 3, 4. Παίρνω κλωστή και το πρώτο ποδαράκι εδώ το παίρνω μπροστινό. Χαλαρά. Μία αλυσίδα στον αέρα. Και πάλι το επόμενο ποδαράκι το παίρνω μπροστινό. Τα πρώτα 3 ποδαράκια αυτά θα πάρουμε μπροστινά. Και το τέταρτο θα το πάρουμε πάλι μπροστινό, με τη διαφορά όμως ότι θα το κλείσουμε μαζί με το πρώτο μπροστινό από το επόμενο γκρουπ μας. Τρίτο μπροστινό και το επόμενο, κάνουμε μια αλυσίδα στον αέρα πάντα, και το επόμενο ποδαράκι μας εδώ θα κλείσουμε μόνο από την πρώτη φάση εδώ, δεν θα ξανακλείσουμε τα άλλα δύο. Και θα έρθουμε εδώ στο επόμενο γκρουπ μας να βρούμε ποιο είναι το πρώτο ποδαράκι μας. Εδώ είναι τα ρηχτά μας, έτσι. Οι θηλιές είναι αυτές. 1, 2, 3, 4. 4 ρηχτά, μισό ποδαράκι. Άρα το πρώτο ποδαράκι μας είναι εδώ, έτσι. Παίρνουμε κλωστή και πάμε εδώ στο πρώτο ποδαράκι μας. Okay. Το παίρνουμε μπροστινό. Περνάμε μόνο από την πρώτη φάση από το ποδαράκι. Έχουμε 3 κλωστές πάνω στο βελονάκι μας, παίρνουμε κλωστή, περνάμε από όλα. Μία αλυσίδα στον αέρα και τώρα θα κάνουμε 7 ποδαράκια μπροστινά με μία αλυσίδα ενδιάμεσα. Το τελευταίο ποδαράκι που είναι το ένατο μαζί με το αρχικό μας θα το κλείσουμε το επόμενο ποδαράκι από το μπροστινό. Άρα ξεκινάμε από εδώ, κάνουμε μία αλυσίδα κάθε φορά, μπροστινό 1, μία αλυσίδα στον αέρα, μπροστινό εδώ 2, συνολικά 7 μπροστινά. Μία αλυσίδα, 3, μία αλυσίδα στον αέρα, 4, μία αλυσίδα στον αέρα, 5, μία αλυσίδα στον αέρα, 6, μία αλυσίδα στον αέρα, 7, μία αλυσίδα στον αέρα, και τώρα το 8ο αυτό μαζί με το πρώτο πριν είναι 9, έτσι. Το τελευταίο το κλείσουμε μόνο από την πρώτη φάση του. Θα πάρουμε κλωστή και θα πάμε εδώ πέρα και θα μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ είναι το πρώτο ποδαράκι. Το πέμπτο είναι το μισό ποδαράκι. Το έκτο στη σειρά είναι το ποδαράκι. Και το παίρνουμε μπροστινό, έτσι. Χαλαρώνουμε. Περνάμε μόνο από την πρώτη φάση και έχουμε 3 θηλιές. Περνάμε και τα κλείνουμε. Και με αυτόν τον τρόπο ενώνεται, σαν να λέγαμε, το ένα μέρος με το άλλο, με αυτά τα ποδαράκια. Εντάξει, συνεχίζουμε όλη τη σειρά μας με τον ίδιο τρόπο. Και τελειώνουμε τη σειρά μας με μία αλυσίδα και βουβό στην τρίτη θηλιά. 1, 2, 3. Στην τρίτη θηλιά μας εδώ κάνουμε ένα βουβό. Και τελειώνουμε με αυτόν τον τρόπο τη σειρά μας. Τελειώσαμε και αυτή τη σειρά. Στην επόμενη σειρά μας, και είναι η νούμερο 6 σειρά, ξεκινάμε κάνοντας 3 αλυσίδες. Είναι η πρώτη αλυσίδα συν άλλες 2. Άριχτο μέσα στο κενό από τη μία αλυσίδα στον αέρα της προηγούμενης σειράς. 2 αλυσίδες άριχτο, 2 αλυσίδες άριχτο, 2 αλυσίδες άριχτο. Εδώ που μαζεύονται τα 2 μαζί τα ποδαράκια, θα κάνουμε ξανά ριχτό χωρίς αλυσίδα και μετά συνεχίζουμε. Επειδή αυτές οι σειρές είναι εύκολες και επαναλαμβάνονται 1, 2, 3, 4, θα δείξουμε μόνο την πρώτη και το τελείωμά της και μετά οι άλλες θα τις επαναλάβετε με τον ίδιο τρόπο. Ας ξεκινήσουμε. Κάνουμε 3 αλυσίδες στην αρχή. 1, 2, 3 αλυσίδες άριχτο μέσα στο κενό εδώ από τη μία αλυσίδα. Μετά κάνουμε 2 αλυσίδες
άριχτο μέσα στο επόμενο κενό, δύο λυσίδες, άριχτο στο επόμενο κενό, δύο λυσίδες, άριχτο στο επόμενο κενό που είναι εδώ, που είναι τα μαζέματα που είπαμε από τα δύο ποδαράκια μας, και σε αυτό το σημείο δεν θα κάνουμε λυσίδα αλλά ξανά άριχτο. Ξαναπαναλαμβάνω ότι είναι το σημείο που μαζεύονται τα δύο μας ποδαράκια. Εντάξει, εδώ. Και μετά δύο λυσίδες, ένα, δύο, άριχτο στο επόμενο κενό μέσα, δύο λυσίδες, δύο λυσίδες, άριχτο στο επόμενο κενό, δύο λυσίδες, άριχτο στο επόμενο κενό. Μπαίνουμε στο κενό από τη μία λυσίδα στον αέρα που κάνουμε στην προηγούμενη σειρά μας. Εντάξει, δύο λυσίδες. Θέλω να ξαναδείξω λίγο εδώ στο μάζεμα τι κάνουμε. Άριχτο, δύο λυσίδες, άριχτο, δύο λυσίδες, άριχτο. Εδώ είμαστε στο μάζεμα από τα δύο ποδαράκια. Κάνουμε άριχτο, ξανά άριχτο και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Δύο λυσίδες άριχτο στο κενό, δύο λυσίδες άριχτο στο κενό. Λοιπόν, τελειώνουμε τη σειρά μας με μία λυσίδα και, πολύ προσοχή, μισό ποδαράκι το οποίο πιάνουμε εδώ στη βάση μας, πάνω από τις αλυσίδες, εδώ. Παίρνουμε κλωστή και τα βγάζουμε όλα μαζί, έτσι ώστε να βγούμε στην ουσία στη μέση από τις δύο αλυσίδες. Κάνει τώρα τρεις αλυσίδες πάλι, ένα, δύο, τρεις. Αν δεν θυμάστε που είναι η αρχή σας, μπορείτε να βάλετε ένα σημαδάκι. Και επειδή θέλω να δείξω την επόμενη σειρά μας τώρα, κάνουμε εδώ άριχτο και πάλι συνεχίζουμε τώρα. Δύο λυσίδες, έτσι, άριχτο στο επόμενο κενό μέσα από τις λυσίδες μας. Εδώ τώρα δεν θα έχουμε κάπου που κάνουμε δύο άριχτα συνεχόμενα όπως κάναμε πριν, έτσι. Δύο λυσίδες, άριχτο μέσα στο επόμενο κενό από τις δύο λυσίδες μας. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο όλη τη σειρά μας. Και συνολικά εγώ αυτό που θέλω να προσέξετε λίγο εδώ είναι ότι στο μόνο σημείο που θα έχουμε πάλι, με συγχωρείτε πριν γιατί είπα ότι δεν θα έχουμε, που θα έχουμε πάλι δύο άριχτα στο ίδιο σημείο είναι εδώ. Εδώ που μαζέψαμε πάλι εδώ πέρα και εδώ πέρα θα έχουμε δύο άριχτα μαζί. Ας το κάνουμε λίγο μαζί μέχρι εκεί. Δύο αλυσίδες, άριχτο μέσα εδώ στο κενό μας. Εντάξει, και εδώ πάλι απευθείας άριχτο στο επόμενο κενό, είναι στο σημείο που κάναμε δύο φορές άριχτο και άριχτο, που είναι το μάζεμά μας, βλέπετε είναι εδώ πέρα που μαζεύονται μεταξύ τους, και μετά συνεχίζουμε με δύο αλυσίδες, άριχτο στο επόμενο κενό και συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Καλό είναι εδώ στο ξεκίνημά μας που ξεκινήσαμε να βάλετε εδώ πέρα ένα σημαδάκι για να ξέρετε ότι εδώ είναι η αρχή σας. Εντάξει. Φτάσαμε στην ένωση. Εδώ σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μία αλυσίδα και μισό ποδαράκι πάλι. Και το μισό ποδαράκι θα το κάνουμε εδώ στην ένωσή μας. Ή αν θέλετε, για πιο εύκολα για εσάς, μπορείτε να το κάνετε και μέσα στο κενό. Εδώ. Κάθε φορά τώρα με αυτόν τον τρόπο, η ένωσή σας θα πηγαίνει δεξιότερα. Θα βγάλουμε τώρα το σημαδάκι μας από εδώ και θα το βάλουμε το σημαδάκι μας εδώ, που είναι η θηλιά που βγαίνει. Και τώρα, σε αυτή τη σειρά θα κάνουμε δύο αλυσίδες και ακόμα μία έξτρα, τρεις για την αρχή μας και πάμε μέσα στο επόμενο κενό. Έχουμε το σημαδάκι μας για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι εδώ μέσα θα μπούμε με μισό ποδαράκι. Και τώρα θα κάνετε αυτή τη σειρά και την επόμενη σειρά
συνεχώς δύο αλυσίδες άριχτο, δύο αλυσίδες άριχτο. Δεν αλλάζει κάτι, εντάξει, και πουθενά δεν κάνουμε δύο συνεχόμενα άριχτα όπως κάναμε στις προηγούμενες δύο σειρές. Δύο αλυσίδες άριχτο, δύο αλυσίδες άριχτο. Επίσης να σας πω κάτι που διαπίστωσα καθώς πλέκω με αυτό το νήμα, είναι ότι θέλει αρκετή προσοχή για να μην σας ανοίγει το νήμα. Μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, δεν με ενδιαφέρει να πουλάω νήματα, με ενδιαφέρει να έχετε και σωστό αποτέλεσμα. Λοιπόν, και αν το φοβάστε, πάρτε μόνο ένα κουβάρι σε κάποια παραγγελία σας, δοκιμάστε το για να δείτε. Λοιπόν, εδώ τώρα που έχουμε τα δύο άριχτα τα συνεχόμενα, ας δούμε στο σχεδιάγραμμά μας, σε αυτό το σημείο τι κάνει. Εδώ είχαμε δύο άριχτα συνεχόμενα, δύο άριχτα συνεχόμενα, δεν τα δίνουμε σημασία και πάμε από το ένα κενό στο άλλο κενό, κανονικά. Εντάξει. Άρα, από το ένα κενό που είμαστε εδώ, πάμε στο άλλο κενό και κάνουμε άριχτο. Κάναμε δύο αλυσίδες άριχτο. Σφίγγετε λίγο, τραβάτε, κρατάτε εδώ πέρα αντίσταση, κάνετε δύο αλυσίδες. Μπαίνετε εδώ, άριχτο, σφίγγετε λίγο στο άριχτο και μετά όταν έχετε να κάνετε αλυσίδες, κρατάτε και τεντώνετε. Θέλει ιδιαίτερη δουλειά, να ξέρετε, γιατί είναι χοντρό το βελονάκι, αν και προχωράει γρήγορα, έχει την κούρασή του, την αλήθεια να τη λέμε, και όλα τα πλεχτά έχουν κούραση και το ξέρετε και εσείς που πλέκετε αναγνωρίζετε το χειροποίητο. Ας ελπίσουμε ότι και αυτοί που θα χρησιμοποιήσουν αυτό το όμορφο το χαλάκι θα το εκτιμήσουν. Άριχτο, δύο αλυσίδες και πάμε έτσι για δύο σειρές. Στην πρώτη μας σειρά θα ξανακλείσουμε εδώ με το μισό ποδαράκι θα το ξαναδείξουμε και στην επόμενη θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Κάθε φορά η ένωσή μας θα πηγαίνει δεξιότερα. Ξαναδείχνουμε πως κλείνουμε τη σειρά μας. Μία αλυσίδα, παίρνουμε κλωστή και κάνουμε μισό ποδαράκι μέσα εδώ στο κενό. Και βάζουμε το σημαδάκι μας δεξιότερα τώρα, εδώ μέσα σε αυτό το σημείο. Και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, δύο αλυσίδες, άριχτο στο επόμενο κενό και κάνουμε και αυτήν τη σειρά με τον ίδιο τρόπο. Δύο αλυσίδες, άριχτο στο επόμενο κενό και θα έρθουμε πάλι εδώ και θα κάνουμε μέσα στο κενό μας εδώ μισό ποδαράκι.